είναι η μοναδική είσοδος και έξοδος για τους μαθητές του ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου Λυκείου Ηρακλείου. Τα αυτοκίνητα αποβιβάζουν στο συγκεκριμένο σημείο παιδιά με ιδιαιτερότητες ανάμεσά τους και παιδιά με κινητικά προβλήματα. Και εκείνα πρέπει να διασχίσουν τη διαδρομή για να βρεθούν στις αίθουσες διδασκαλίας. Βγαίνετε και ρωτήστε ένα ειδικό που ασχολείται με την ειδική εκπαίδευση. Όχι μόνο κατάλληλο, μπορεί να σας πάρει κινήσεις γιατί στέλνετε τα παιδιά σας εδώ. Το μοναδικό σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο στο Ηράκλειο φιλοξενεί σήμερα 115 παιδιά με ιδιαιτερότητες και 40 εκπαιδευτικούς. Αυξάνονται οι μαθητές μας κάθε χρόνο. Καλό για μας, κακό για την κοινωνία, υποθέτω. Παρ' όλα αυτά, τα προβλήματα διαρκώς αυξάνονται. Οι συνθήκες του κτηρίου δεν χρειάζονται λόγια. Υγρασίες, νερά να τρέχουν παντού, καλωδιώσεις εκτεθειμένες και κουβάδες συνθέτουν το σκηνικό της ντροπής. Κρίμα η κοινωνία, το κράτος, οι υπηρεσίες, δεν ξέρω και εγώ τι να πω πια, να δείχνουν ένα τόσο σκληρό πρόσωπο σε μια τόση ευαίσθητη ομάδα πληθυσμού. Προκειμένου κανένα παιδί να μην μείνει εκτός, το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου εφευρίσκει χώρους για να στεγάσει τους πάντες. Λόγω έλλειψης αιθουσών αναγκάστηκαν να χωρίσουν με μια πόρτα σειρώμενη την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στα δύο. Αναγκαστικά, διότι δεν υπάρχει ο χώρος, είτε από ό,τι μας έχει πει ο Δήμος, είτε να τοποθετηθούν καινούργιες λιώμενες αίθουσες. Προβλήματα μονίμως με νερά, πέφτουν τα παιδιά στην αυλή, δεν υπάρχει ομοιογενές έδαφος. Εκπαιδευτικοί με όρεξη και μεράκι προσπαθούν σε αίθουσες ακατάλληλες και με το κίνδυνο, ειδικά σε ημέρες βροχερές να ελοχεύει, να δώσουν στα παιδιά δεξιότητες που τους είναι απαραίτητες για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Εδώ τι είναι? Αντικειμενικά. Πέρα από την υπερπροσπάθεια που καταβάλουν οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό που εργάζεται εδώ. Μπορεί να γίνει μάθημα εδώ ουσιαστικά? Πολύ ζόρικα. Είναι κρίμα το ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε, που είναι με πολλά πτυχία, με πολλή θέληση, με πολλή αγάπη για αυτούς τους μαθητές. Και η ηλεκτροτεχνική υποδομή που έχουμε να μην φαίνεται. Και ενώ εκπαιδευτικοί και γονείς παλεύουν με νύχια και με δόντια, η πολιτεία υπόσχεται, αλλά ποτέ δεν πραγματοποιεί. Αυτό το κτίριο, αυτό ο χώρος είναι στα αζήτητα. Πεταμένα τα παιδιά μας στην ουσία. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το σχολείο είναι λιώμενο, με τα σημάδια του χρόνου να είναι εμφανή. Από το 2008 ακούω την πολιτεία ότι είναι σκυμμένη στα προβλήματά μας, ότι συμπαραστέκεται στους ανθρώπους αμαία, όμως αυτό δεν είναι εφικτό τελικά. Το συγκεκριμένο κτίριο θα ήταν μια υποτίθεται προσωρινή λύση. Ωστόσο έχουν ήδη περάσει 13 χρόνια και το προσωρινό έγινε μόνιμο. Αυτά τα 13 χρόνια για μας μετράνε στις προσπάθειες που θα γινότανε για να φτιαχτεί ένα καινούριο σχολείο. Υπάρχει ένα οικόπεδο το οποίο είναι να χτιστεί, αλλά αυτό θέλει με τα ελληνικά δεδομένα αρκετό χρόνο. Περιμένουμε να απαλωτριωθεί πρώτον και μετά να ξεκινήσουν διαδικασίες. Η διευθύνση του σχολείου, η εκπαιδευτική και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχουν προχωρήσει σε πλήστες όσες παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους. Ωστόσο, μέχρι σήμερα καμία πρόοδος δεν έχει επιτευχθεί. Επειδή οι ευθύνες είναι διαχρονικές, εμείς απευθυνόμαστε όχι μόνο στη σημερινή αρχή του Δήμου, αλλά και στην προηγούμενη και σε οποιοδήποτε έρθει. Και τους λέμε ότι θα μας βρουν μπροστά τους με όπως μπορούμε, ό,τι δυνάμεις έχουμε, εάν συνεχίσουν αυτή την τακτική. Να μας κοροϊδεύουν και να μην επεμβαίνουν. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, 4 παιδιά του ειδικού ΕΠΑΛ προετοιμάζονται για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Και ευχή όλων μας να τα καταφέρουν και να είναι η επιτυχία τους αυτή η πολλωστή απόδειξη πως όσο κι αν η πολιτεία δεν θέλει, όταν θέλουν δάσκαλοι, γονείς και παιδιά, καμιά ιδιαιτερότητα δεν μπορεί να σταματήσει τα όνειρά.